Γέρον Παΐσιος ο Αγιορείτης. 1924-1994. Ο ασυρματιστής του στρατού και του Θεού. Αφιερούται στους απανταχού Έλληνες που ζουν εκτός της σημερινής Ελλάδος και ειδικότερα σε εκείνους που λόγω των συνθήκων δεν μπορούν να λατρέψουν ελεύθερα τον αληθινό Θεό, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Το παρόν δημοσίευμα είναι επανέκδοση ενός ένθετου στη στρατιωτική επιθεώρηση του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Το ένθετο αυτό έτυχε θερμής υποδοχής από τους αξιωματικούς του ελληνικού στρατού και τώρα, κατόπιν ετήσεως, δίδεται προς ανατύπωση. Είναι μια επιλογή κειμένων από το πασίγνωστο βιβλίο του Γέροντος Ισαάκ, «Βίος Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου», και αναφέρεται στη ζωή του Γέροντος Παϊσίου, ενός σύγχρονου Αγίου που γεννήθηκε στα Φάρασα της Καπαδοκίας, έζησε και ασκήθηκε στην Κόνιτσα, στο Άγιον Όρος, στο Σινά και κοιμήθη στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στη Σουρωτή Χαλκιδικής. Εκεί βρίσκεται ενταφιασμένο το σεπτό σκήνομά του και καθημερινά προστρέχουν χιλιάδες προσκυνητές, Έλληνες και μη, από όλο τον κόσμο, για να τον παρακαλέσουν, να λάβουν την ευλογία του, να νιώσουν την αγάπη του και την παρουσία του. Χιλιάδες θαύματα επιτελούνται στον τάφο του. Στον τάφο ενός ταπεινού καλογύρου που έφυγε από τον κόσμο για το Θεό και δεν έπαυσε σε όλη του τη ζωή να εύχεται στο Θεό για τον κόσμο. Και τέλος, οικονόμησε ο καλός Θεός να μείνει πάλι σε μοναστήρι του κόσμου ώστε να αποτελεί παρηγοριά και ενίσχυση στον σύγχρονο λαϊκό που ζει στον άκοσμο κόσμο όπως τον κατάντησαν οι αμαρτίες μας. Ευχόμενοι να γίνει το παρόν ένα πνευματικό σωσίβιο στη σύγχρονη λέλαπα της πλημμυρίδος των πειρασμών, ένα σωροδείκτη ζωής προσκυνώντος ζωή. Ένα απειρόβλητο καταφύγιο στην πνευματική πυρκαγιά της αυξανόμενης αμαρτίας και αποστασίας από τον Θεό. Το παραδίδουμε προς έκδοση. Ευχαριστίες οφείλουμε σε όσους αφανείς κοπίασαν διαφοροτρόπως ώστε να ολοκληρωθεί το παρόν. Ευχαριστία προπάντων οφείλουμε στον Πανάγαθο Θεό, που στέλνει τέτοιους φαϊνούς αστέρες, όπως το Γέροντα Παΐσιο, για να θερμάνουν τις καρδιές μας προς αγάπη Θεού και να μας οδηγήσουν στην ασφαλή οδό της ουρανίου ζωής. Εις τύχη μεν άπαντες. Αμήν. Το δεν Θεό ημών δόξα. Εις τους αιώνας. Αμήν. Κεφάλαιο πρώτο. Η κατασάρκα και κατά πνεύμα πρόγονη. Βάπτιση και ξεριζωμός. Στα Φάρασα, της Αγιωτόκου Καπαδοκίας, στις 25 Ιουλίου του 1924, ανήμερα της Αγίας Άνης, γεννήθηκε ο Γέροντας. Στην βάπτιση, οι γονείς του ήθελαν να τον ονομάσουν Χρήστο, στο όνομα του παππού. Όσιος Αρσένιος όμως είπε στη γιαγιά του, «Ε, Χατζιανά, τόσα παιδιά σου βάπτισα, δεν θα δώσεις και σε ένα το όνομά μου?» Και στους γονείς είπε, «Καλά, εσείς θέλετε να αφήσετε άνθρωπο στο πόδι του παππού. Εγώ δεν θέλω να αφήσω καλόγυρο στο πόδι μου». Και γυρίζοντας την Ουνά, της λέγει «Αρσένιο να πεις». Του έδωσε δηλαδή το όνομά του και την ευχή του και προείδε ότι θα γίνει καλόγυρος, όπως και έγινε. Το έτος που γεννήθηκε ο Γέροντας έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών και ξεριζώθηκε ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας από τις πατρογονικές του εστίες. Πήρε και η οικογένεια του Γέροντα μαζί με άλλους φαρασιώτες και τον Όσιο Αρσένιο τον δρόμο της πικρής προσφυγιάς. Στο καράβι, μέσα στον συνωστισμό, κάποιος πάτησε το βρέφος Αρσένιο που κινδύνεψε να πεθάνει. Αλλά ο Θεός κράτησε στην ζωή τον εκλεκτό του, γιατί έμελε να γίνει χειραγωγός πολλών ψυχών στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Γέροντας βέβαια από ταπείνωση έλεγε αργότερα, «Αν είχα πεθάνει τότε που είχα τη χάρη του βαπτίσματος, θα με έριχνα στη θάλασσα να με φάνε τα ψάρια και τουλάχιστον θα μου έλεγε ευχαριστώ κανένα ψαράκι και θα πήγαινα στον παράδεισο». Ήθελε δηλαδή να πει ότι τώρα που έζησε δεν έκανε τίποτε. Έμειναν για λίγο στον Πειραιά. Έπειτα μεταφέρθηκαν στο κάστρο της Κερκύρας, όπου εκοιμήθηκε ετάφη Όσιος Αρσένιος, σύμφωνα με την πρόρησή του. «Εγώ θα ζήσω 40 ημέρες στην Ελλάδα και θα πεθάνω σε ένα νησί». Μετακόμισαν στη συνέχεια σε χωριό της Ιγουμενίτσας και τελικά εγκαταστάθηκαν στην Κόνιτσα. Το νεοφώτιστο Αρσένιο, βρέφος 40 ημερών, οι γονείς του τον έφεραν στη μητέρα Ελλάδα, άγνωστο τότε ανάμεσα στα πλήθη των προσφύγων. Αυτόν που μετά από χρόνια θα γινόταν γνωστός σε όλον τον κόσμο και θα οδηγούσε πλήθη ανθρώπων στη θεογνωσία.
από τις πρώτες ημέρες γνώρισε τον πόνο και τα βάσανα των ανθρώπων. Αργότερα, ο ίδιος θα γινόταν λιμάνι παρηγοριάς σε χιλιάδες βασανισμένες ψυχές. Κεφάλαιο δεύτερο. Ασκητικά προγυμνάσματα. Ανατροφή, εν παιδεία και νουθεσία κυρίου. Ο μικρός και ευλογημένος Αρσένιος, μαζί με το γάλα που θύλαζε, μάθαινε από τους γονείς του και την ευλάβεια προς τον Θεό. Αντί για παραμύθια και ιστορίες, του μιλούσαν για τον βίο και τα θαύματα του Οσίου Αρσενίου. Μέσα του γεννήθηκε θαυμασμός και αγάπη για τον Χατζεφεντή, όπως αποκαλούσαν τον Όσιο Αρσένιο. Από μικρός ήθελε να γίνει και αυτός μοναχός, για να μοιάσει στον Άγιό του. Το πρόσωπο που μετά τον Όσιο Αρσένιο επηρέασε ευεργετικά όλη του τη ζωή ήταν η μητέρα του, προς την οποία αισθανόταν ιδιαίτερη αγάπη και τη βοηθούσε όσο μπορούσε. Από αυτήν διδάχτηκε την ταπεινοφροσύνη. Το συμβούλευε να μην θέλει να νικά τους συμμαθητές του στα παιχνίδια και ύστερα να περηφανεύεται. Ούτε να επιδιώκει να μπαίνει πρώτος στη γραμμή, γιατί ήταν το ίδιο, είτε πρώτος είτε τελευταίος έμπαινε. Επιπλέον, του έμαθε την εγκράτεια, να μην τρώγει πριν από την ώρα του φαγητού. Την παράβαση την θεωρούσε ως πορνεία. Επίσης, τον βοήθησε να αποκτήσει απλότητα, εργατικότητα, νοικοκυροσύνη και προσοχή στη συμπεριφορά του προς τους άλλους και τον προέτρεπε να μην αναφέρει καθόλου το όνομα του πειρασμού. Δύο φορές την ημέρα, όλη η οικογένεια προσευχόταν μπροστά στο εικονοστάσι. Η μητέρα του όμως συνέχισε να προσεύχεται και όταν έκανε τις εργασίες του σπιτιού λέγοντας την ευχή. Τέτοια ήταν η ευλάβεια των γονιών του, ώστε και σταλόνια έπαιρναν μαζί τους αντίδωρο. Ο μικρός Αρσένιος, με το ενδιαφέρον και την εξυπνάδα που είχε, εύκολα αφομοίωνε ό,τι καλό άκουγε από τους γονείς του. Ακολουθώντας το παράδειγμά τους, έμαθε να νηστεύει, να προσεύχεται και να εκκλησιάζεται. Ήταν το πιο αγαπητό από όλα τα παιδιά της οικογενείας. «Ο μεν πατέρας μου», έλεγε αργότερα ο γέροντας, «με αγαπούσε γιατί είχα κλείσει στα τεχνικά και έπιαναν τα χέρια μου. Η δε μητέρα μου, για την ψεύτικη, λίγη ευλάβεια που είχα». Παιδικές ασκήσεις. Όταν έμαθε να διαβάζει καλά, βρήκε την Αγία Γραφή και μελετούσε κάθε ημέρα το τετραβάγγελο. Έβρισκε επίσης βίους Αγίων και ντρυφούσε. Είχε μαζέψει ένα κουτί με βίους. Μόλις γύριζε από το σχολείο, δεν ήθελε ούτε να φάει. Πρώτα πήγαινε, άνοιγε το κουτί, έπαιρνε και διάβαζε τους βίους των Αγίων. Ο μεγαλύτερος του αδελφός τους έκρυβε, αν και ευλαβής, διότι δεν ήθελε να ασχολείται ο μικρός Αρσένιος πολύ με τα εκκλησιαστικά για να μην παραμελεί τα μαθήματα. Ο Αρσένιος δεν έλεγε τίποτα. Έβρισκε άλλους βίους Αγίων και τρεφόταν πνευματικά. Κάποτε ο μεγάλος του αδελφός θαύμασε, βλέποντάς το να διαβάζει τον βίο κάποιου άγνωστου Αγίου, που πρώτη φορά μάθαινε το όνομά του. «Πού τον βρήκες πάλι αυτόν τον Άγιο?», το ρώτησε με απορία. Η ευλαβής κοριτσιώτησα Κέτη Πατέρα, μεγαλύτερη του στην ηλικία, αναφέρει για τον Αρσένιο. «Είχε πολύ ενδιαφέρον για την Εκκλησία. Τον ρώτησα κάποτε. Παιδί μου, έφαγες τίποτα σήμερα?» «Δεν έφαγα. Τι να φάω, αφού η μητέρα μου τα βράζει όλα τα φαγητά στην ίδια κατσαρόλα, και το κρέας και τα νηστίσιμα. Η ίδια κατσαρόλα απορροφά. Δεν μπορώ να φάω». «Παιδί μου, αφού η μάνα σου είναι τόσο καθαρή και την πλένει καλά με αλυσίδα». «Δεν μπορώ να φάω από αυτά», απαντούσε. Και νήστευε συνέχεια και αποτραβιόταν μοναχός του για να προσεύχεται. Μαρτυρεί και ο αδελφός του. Ο Αρσένιος από τη Δευτέρα Δημοτικού διάβαζε θρησκευτικά βιβλία. Απομονώνονταν και προσευχόταν πολύ. Δεν έπαιζε όπως τα άλλα παιδιά. Η έμφυτη μοναχική του κλίση εκδηλώθηκε ενωρίς. Αισθανόταν αγάπη μεγάλη προς το Θεό. Η προσευχή του ήταν εκδήλωση αυτής της αγάπης. Στις μεγάλες γιορτές παρέμενε άγρυπνος. Άναβε το καντιλάκι του και προσευχόταν όρθιος όλη τη νύχτα. Ο μεγαλύτερος αδελφός του τον εμπόδιζε. Όταν σηκωνόταν τις νύχτες να διαβάσει το ψαλτήρι δεν τον άφηνε. Τον έβαζε κάτω από τις κουβέρτες. Γενικά, η τακτική του αδελφού του όχι μόνο δεν έκαμψε το ζήλο του, αλλά αύξησε την αγάπη του προς τον Θεό. Όταν το ρωτούσαν τι θα γίνει όταν μεγαλώσει, ο Αρσένιος απαντούσε σταθερά: «Καλόγυρος». Οικονόμησε ο Θεός και πήρε από μικρός την καλή στροφή, γι' αυτό δεν είχε ταλαντεύσει στην εκλογή του. Για τον Αρσένιο, ένας δρόμος ανοιγόταν μπροστά του, η αγγελική ζωή των μοναχών. Ό,τι διάβαζε στα συναξάρια προσπαθούσε να το εφαρμόσει. Διάβαζε